συγκέντρωση που μετά την πρώτη ηχηρή αντίδραση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, αποτελεί τη συνέχεια των κινητοποιήσεών μας ενάντια στην επιλογή της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας να φέρει για ψήφιση το βαθιά αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που μετατρέπει το σχολείο σε επιχείρηση, διαλύει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας, απαξιώνει το ρόλο των εκπαιδευτικών και επιδιώκει τη φήμωσή τους. Με τη γνωστή πλέον τακτική τους, σαν τους κλέφτες μέσα στο κατακαλό καιρό, με τα σχολεία κλειστά, η κυβέρνηση και το Υπουργείο φέρουν στη Βουλή ένα ακόμη αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, η Νέα Δημοκρατία δεν πρωτοτυπεί. Όλες οι κυβερνήσεις, για να αποφύγουν τις αντιδράσεις, με κλειστά σχολεία έφεραν τέτοια νομοσχέδια. Δεν ξεχνάμε ότι ο Γαβρόγλου και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην πρωτοχρονιά έφεραν τον νόμο σφαγείου για τους αναπληρωτές. Δεν ξεχνάμε τις αλλαγές για την εισαγωγή στα ΑΗ, το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και άλλα τόσα. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα θα μείνουν στα χαρτιά. Παρά τις δυσκολίες της περίοδου, δεν θα τους γίνει η χάρη να τα περάσουν όλα εγκρυπτό και χωρίς αντιδράσει. Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση και η Υπουργός Παιδείας και τώρα αλλά και το Σεπτέμβριο, δεν θα αποφύγουν την οργή και την αγανάκτηση, τον οργανωμένο αγώνα εκπαιδευτικών γονιών και μαθητών ενάντια στα αντιεκπαιδευτικά του σχέδια, ενάντια στην κατάσταση που έχει δημιουργήσει στα σχολεία με την άθλια διαχείριση της επιδημίας και της πανδημίας. Δεν θα μπορέσουν να εμποδίσουν τον αγώνα με στόχο την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών των σχολείων. Η επιχείρηση εξαπάτησης που στείλει η κυβέρνηση ξεκινάει με τον ίδιο τον τίτλο του νομοσχεδίου, δίθεν για την αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Η αναβάθμιση και η αυτονομία του σχολείου που επικαλείται η Υπουργός, στην πράξη σημαίνει απαλλαγή του κράτους από τη χρηματοδότηση, από την ευθύνη στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό, οδηγεί στη διαιώνιση των ευέλικτων σχέσεων εργασίας, στην υποβάθμιση των υποδομών και ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την είσοδο των επιχειρήσεων χορηγών στα σχολεία που θα επεμβαίνουν μέχρι και στο τι θα μαθαίνουν τα παιδιά. Πώς θα αναβαθμιστεί το σχολείο όταν με το πολλαπλό βιβλίο που θα γράφεται από ιδιώτες καταργείται εντελώς ο ενιαίος χαρακτήρας της εκπαίδευσης και ενδύνονται οι ανισότητες και οι φραγμοί κατηγοριοποιώντας τα σχολεία και τους μαθητές. Αναβαθμίζεται το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών όταν η ολόκληρη μόρφωση αντικαθίσταται από τις περίφημες δεξιότητες που είναι στην πραγματικότητα επιφανειακές και βραχυπρόθυμες ικανότητες, που διδάσκονται ξεπλωμένες από τη γενική σφαιρική γνώση που διαμορφώνει στους μαθητές σωστό τρόπο σκέψης, κριτική αντίληψη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Η κυβέρνηση μας λέει ότι θα αναβαθμιστεί το σχολείο όταν τα σχολεία ανοίγουν κάθε χρόνο με χιλιάδες κενά που δεν καλύπτονται από την αρχή της χρονιάς και σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζουν να παραμένουν σε όλη τη διάρκεια της. Θα αναβαθμιστεί, λέει, το σχολείο όταν οι εκπαιδευτικοί που μετατρέπονται σε λάστιχο αναγκάζονται να αλλάζουν κάθε χρόνο τόπο κατοικίας και μέχρι να αρχίσουν μια παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές τους απολύονται. Πώς θα προγραμματίζουν την παρέμβασή τους στους μαθητές οργανωμένα, σχεδιασμένα και πολύπλευρα μέσα σε αυτές τις συνθήκες? Η ατομική αξιολόγηση, που είναι ένας από τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου, δημιουργεί ένα ασφιχτικό πλαίσιο ελέγχου των εκπαιδευτικών που θα συμπληρώνουν συνεχώς κουτάκια και στενές φόρμες αξιολόγησης με μοναδικό στόχο την εξασφάλιση της εφαρμογής της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί έχουμε δώσει τον καλύτερό μας σε αυτό για να στηρίξουμε τους μαθητές μας, για να βοηθήσουμε στο να λυθούν προβλήματα στο μαθησιακό αλλά και στο ψυχολογικό κομμάτι, για να βελτιώσουμε τις μεθόδους μας μέσα από αυτοκριτική και συζήτηση στους συλλόγους διδασκόντων. Αυτούς τους ίδιους εκπαιδευτικούς κατάντησαν να απειλούν με παρακράτηση μισθού τους τη στιγμή που Υπουργείο και Κυβέρνηση δεν έκαναν το παραμικρό για να στηρίξουν τα σχολεία με μόνιμο προσωπικό, κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμό. Είναι ολοφάνερο ότι για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά να υλοποιήσει την πολιτική που ακολουθούσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Για ένα σχολείο εμπορευματοποιημένο, με αμόρφωτους μαθητές και εκπαιδευτικούς λάστιχο. Ένα σχολείο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του ΣΕΒ, του ΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σχολείο που θα κατηγοριοποιεί τους μαθητές
που θα βάζει επιπλέον ταξικά εμπόδια στη μόρφωσή του. Δεν θα σταθούμε όμως με σταυρωμένα χέρια μπροστά σε όλα αυτά. Δεν είναι σύγχρονο ένα σχολείο που κατηγοριοποιεί τους μαθητές. Δεν μπορεί να είναι δίκαιη καμία εκπαίδευση που βλέπει μαθητές και γονείς στην τσέπη, που στέλνει στο περιθώριο τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Δηλώνουμε παρόν στον αγώνα ενάντια στο νομοσχέδιο που κατηγοριοποιεί τα σχολεία σε καλά και σε κακά, σε πλούσια και φτωχά, που δημιουργεί σχολεία πολλών ταχυτήτων, με διαφορετική χρηματοδότηση, διαφορετικό πρόγραμμα, διαφορετικά μαθήματα, διαφορετικά σχολικά βιβλία.